Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πιο ακριβά κοστίζουν πλέον τα ταξίδια μέσω των σύγχρονων αυτοκινητόδρομων της χώρας, αφού τα διόδια παραμονεύουν παντού. Καλησπέρα Τέτα. Βαθιά το χέρι στη τσέπη πρέπει να βάλουν πλέον όσοι χρησιμοποιούν τους νέους αυτοκινητοδρόμους, οι οποίοι από το τέλος Αυγούστου έχουν δοθεί στο σύνολό τους στην κυκλοφορία. Έτσι, αν κάποιος λόγω των νέων διοδίων που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος και των 5 αυτοκινητοδρόμων. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να κάνει ένα ταξίδι να ξεκινήσει από Αθήνα να πάει Ιωάννινα. Το σύνολο του ταξιδιού θα πρέπει να καταβάλει σε διόδια 40 ευρώ και 40 ευρώ για επιστροφή από Ιωάννινα σε Αθήνα. Πώς αναλύεται λοιπόν τα 40 ευρώ? Από Αθήνα μέχρι και Ρίο, μέσω της Ολυμπίας Οδού, τα διόδια είναι 11,5 ευρώ. 13,20 ευρώ είναι η χρήση της γέφυρας Ρίου Αντιρίου και από εκεί και πέρα, από το Αντίριο μέχρι και τα Ιωάννινα, για την Ιόνια Οδό τα διόδια είναι 12,5 ευρώ. Αν τώρα θέλεις να χρησιμοποιήσεις και την Αττική Οδό προκειμένου να αποφύγεις το μπλέξιμο του Κυφισσού, θέλουμε 2,80, οπότε φτάνουμε στα 40 ευρώ. Και όπως είπαμε, άλλα 40 ευρώ προκειμένου να επιστρέψουμε. Πώς μπορούμε τώρα να μειώσουμε το κόστος, αν κάποιος θέλει να μειώσει το κόστος του ταξιδιού? Μπορούμε αφενός με να μην χρησιμοποιήσουμε την Αττική Οδό, να πάρουμε τον γνωστό δρόμο του Κηφισού και επίσης μπορούμε να αποφύγουμε και τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και να πάρουμε ένα από τα καράβια της προθυμιακής γραμμής του Ρίου. Εκεί το ΙΟΤΑΧΗ στοιχίζει 6,5 ευρώ, οι επιβάτες δεν πληρώνουν. Και εκείνο που λένε οι υπεύθυνοι της προθυμιακής γραμμής είναι ότι το ταξίδι με το καράβι έχει πάντα τη μαγεία του. Μπορείς να δεις τη μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι ταξιδιώτες δεν πληρώνουν εισιτήριο. Και τέλος, έτσι μειώνεται κατά πολύ, το κόστος είναι 6,5 ευρώ αν χρησιμοποιήσεις το καράβι. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε το κόστος του ταξιδιού. Και αυτό που λένε τελικά κάποιοι είναι ότι αν δεν θέλουμε να πληρώσουμε καθόλου, δεν πάμε πουθενά. Όχι, χρησιμοποιούμε την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών, οπότε εκεί δεν έχει καθόλου διόδια και μειώνεται το κόστος.